Γιορτάζουμε σήμερα με λαμπρότητα εδώ από τη Θεσσαλονίκη την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, το έπος του 40. Πριν από λίγο καμαρώσαμε τα τμήματα τόσο της πολιτικής αλλά και βέβαια της στρατιωτικής παρέλασης. Νιώσαμε το ηθικό, το φρόνημα, είδαμε το παράστημα αυτών που συμμετείχαν, νιώσαμε υπερήφανοι μαζί τους. Και έρχεται στη μνήμη μας ακριβώς αυτό το έπος 40, όταν η Ελλάδα κατενίκησε ένα θεωρητικά υπέρτερο εχθρό, ένα αλαζονικό και ολοκληρωτικό καθεστώς, που δεν υπολόγισε όμως, και γι' αυτό συνετρίβει στα βουνά της Πίνδου, ότι η χώρα είχε υψηλό εθνικό φρόνημα που διέτρεχε απ' άκρη σε άκρη όλη την επικράτεια, όλο το λαό, είχε στιβερή ηγεσία και είχε και ισχυρές, άρτια προετοιμασμένες και έτοιμες να πολεμήσουν και να νικήσουν ένοπλες δυνάμεις. Στη σημερινή εποχή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι περίπλοκες, σύνθετες, ενδεχομένως διαφορετικό από ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, αλλεπάλληλες και παράλληλες κρίσεις. Θα τις αντιμετωπίσουμε όμως και θα τις υπερνικήσουμε, εμπνεόμενοι και από το παράδειγμα των ηρώων του 40, τη θυσία τους, την αίσθηση του καθήκοντος να υπερασπιστούν την εθνική μας κυριαρχία και το πάτριο έδαφος. Και θα συνεχίσουμε και σήμερα να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, για μια Ελλάδα που ορθώνει ανάστημα, για μια Ελλάδα που σέβεται αλλά και απαιτεί το σεβασμό των υπολείπων, για μια Ελλάδα που αισθάνεται σίγουρη και ασφαλής παρά τα προβλήματα, παρά τις προκλήσεις, επειδή διαθέτει μεταξύ άλλων και ισχυρές και αποτρεπτικές ένοπλες δυνάμεις. Χρόνια πολλά Ελλάδα λοιπόν, ζήτω το έπος του 40, ζήτω το έθνος.